χάρη του και αυτό το έργο, δηλαδή τη συντήρηση του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου των Φτωχών. Ονομάστηκε έτσι στην παράδοση του λαού μας ο Άγιος Νικόλαος των Φτωχών, γιατί τα ύστερα βυζαντινά χρόνια χτίστηκε έξω από τα τείχη, στην περιοχή που ήταν οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας, οι άνθρωποι της θάλασσας, που δεν είχαν την ευχέρεια να κατοικούν στα τείχη και που πάντα ήταν τα πρώτα θύματα των επιδρομών. Αργότερα, όταν ήρθαν οι επίσης φτωχοί και ταλαιπωρημένοι πρόσφυγες, έβαλαν τα προσφυγήγατα τους καλυβάκια και είχαν πάλι προστάτη τον Άγιο Νικόλαο των Φτωχών. Αυτός ο Άγιος Νικόλαος των Φτωχών, το όμορφο αυτό εκκλησάκι που βλέπουμε, με έκανε να ντρέπομαι όταν για πρώτη φορά μπήκα μέσα, μετά από μια μεγάλη νεροποντή, και ενώ τα περισσότερα νερά τα είχαν βγάλει ο Νίκος και η εφημέρη του ναού του Αγίου Νικολάου, του Μητροπολιτικού μας ναού, ήταν μια κατάσταση που δεν μπορούσε να αντέξει κανείς την υγρασία, την ακαταστασία και το αφημένο στο έλεος πραγματικά του Θεού εκκλησάκι. Ντρεπόμουν κάθε φορά που πέρναγα απ' έξω και το έβλεπα έτοιμο να καταρρεύσει. Και όταν ο Άγιος Πρωτοσύγκελος, ο Πατήρ Χρυσόστομος, άρχισε να ειδικεύεται πια στη συντήρηση των εξοκλησίων μας, μπήκε και αυτό στην κατάσταση. Και έτσι, όταν πήραμε την άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία, όταν η κυρία Μιχαηλίδου, η έφορος της Τετάρτης Εφορίας των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπέγραψε για να γίνει η συντήρηση του ναού, ανέλαβε ο Πατήρ Χρυσόστομος τη συντήρηση, αφού προηγουμένως η εφημέρη, ο Πατήρ Βασίλειος του Μητροπολιτικού Ναού και ο Πατήρ Κωνσταντίνος είχαν φροντίσει για τα γύρω-γύρω, την οριοθέτηση του χώρου με την βοήθεια των ανθρώπων που κατοικούν και γειτονεύουν εδώ. Θέλω να πιστεύετε ακράδαντα πως η παρουσία του Θεού είναι παντού, αδελφοί μου. Αλλά θέλω επίσης να πιστεύετε πως τα κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, οι μικροί ναοί που οι πρόγονοι μας έκτισαν, έχουν ανάγκη από την αγάπη και τη φροντίδα μας. Όχι γιατί θέλουν προστασία, αλλά γιατί θέλουν να μας παρηγορούν. Δεν είναι ο ναός ο οποίος παρηγοριέται με την επίσκεψη του χριστιανού, αλλά ο ναός είναι αυτός που δίνει παρηγοριά και φροντίδα και κάνει δυνατότερο τον χριστιανό που παίρνει σε αυτό να προσευχηθεί. Θα δείτε μέσα πως οι τοιχογραφίες του ναού μαρτυρούν μια ιδιαίτερη αγάπη των απλών ανθρώπων. Αυτή την αγάπη θέλω να τη συνεχίσετε όλοι σας και να την μεταβιβάσετε στα παιδιά σας. Αν δεν μεταβιβάσουμε την αγάπη και την πίστη μας στα παιδιά, δεν έχουμε κατορθώσει απολύτως τίποτα. Για αυτή την προσπάθεια κυρίως σας ευχαριστώ όλους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Πατέρα Χρυσόστομο, τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ο οποίος επιδεικνύει κάθε φορά άκρο ενδιαφέρον και μεγάλη επιμέλεια στη συνέχιση αυτού του έργου που έχει αναλάβει, να μην αφήσουμε δηλαδή κανένα εκκλησάκι που ανήκει στη Μητροπολή μας ταλαιπωρημένο και παραπονεμένο και σε μια κατάσταση όπου δεν θα είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ, Πατέρα Χρυσόστομε. Εύχομαι ο Θεός να επιδαψιλεύει τη φροντίδα του και ο Άγιος Νικόλαος, ο Επίσκοπος Μύρων της Λυκείας, να φροντίζει από ψηλά με τις προσευχές και εσάς που έχετε και το κατά κόσμο όνομά του και τον αγαπάτε και τον φροντίζετε ιδιαίτερος. Εύχομαι την ευλογία του Θεού σε όλους, σε όσους βρεθήκατε αυτή την ώρα εδώ και όσους θα θέλανε να είναι και δεν μπόρεσαν να είναι. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Τώρα μετά μπορείτε να περάσετε, να ανάψετε κεράκι και να αγιαστείτε μπαίνοντας, αφού ο Πατήρ Χρυσόστομος θέλει να πει και το κεράκι με κάτι. Σας πει κάτι. Καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ για τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντοτε, είναι καθήκον μας και πάντοτε στη διάθεσή σας και είναι χαρά μας να συμβάλλουμε και εμείς στην ανακαίνιση των ιερών εξοπλισίων της Μητροπόλεώς μας. Με τον Άγιο Νικόλαο, όπως είπατε και εσείς, μας συνδέουν δεσμοί μυστηρίου, μυστηριακοί, δεσμοί άγιοι και ιεροί, άρρηκτοι, διότι είναι το κατά κόσμο όνομα, το όνομα που λάβαμε κατά το ιερό βάπτισμα, αλλά είναι και ο Άγιος, τον οποίο γονάτισα
για να γίνω μοναχός, είναι ο Άγιος τον οποίο γονάτισα στο θυσιαστήριο που είναι υπονόματι του, για να λάβω και τη χάρη της ιεροσύνης δύο φορές. Οπότε ο Άγιος Νικόλαος, ο φτωχός των φτωχών, ο Άγιος Νικόλαος ο Στριδάς, είναι ο τόπος της μετάνοιάς μου, είναι ο αγαπητός μου Άγιος, μαζί με τον Άγιο τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, οπότε αποτελούσε ιδιαίτερη χαρά και τιμή και ευλογία και για μένα, για να συμβάλλω κάτω από τις δικές σας υποδείξεις στην ανακαίνιση του ιερού αυτού εξοπλισίου και είμαστε πάνω στη διάθεσή σας. Και ευχόμαστε να συμβάλλουν και για την τρίτη ιερούση, την αρχιεράτικη. Διευχόμαστε. Στη συνέχεια, οι κυρίες της αγαθοεργού αδερφότητος έχουν ετοιμάσει ένα κέρασμα και οι γειτόνισσες εδώ της περιοχής, το οποίο θα το παραθέτουν εδώ στο καπί δίπλα. Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε εκεί να πάρουμε ένα κέρασμα. Και να γνωρίσουμε και το καπί όσοι δεν το ξέρετε. Χρόνια πολλά. Ένα δεν ίσως ακριβώς. Ναι, να πάμε.